Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαμπινιώτη, καλώς ήρθατε στην πόλη μας μετά από 24 χρόνια, από το 1994. Κύριε Δήμαρχε, ηγουμένη της Μονής του Οσίου Εφραίμ στην Κουνταριώτισσα, σεβαστέ πατέρα, κυρία Βάνα, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, 30 χρόνια σχολής γονέων, ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. 30 χρόνια πολιτισμού, προσφοράς και επιστημονικής γνώσης. Με τη βοήθεια του Θεού, την ευλογία του προστάτου Αγίου μας, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και τις ευχές του γέροντος πρώην Μητροπολίτου Αγαθονίκου, αλλά και του νη Μητροπολίτου μας κυρίου Γεωργίου, στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων θελήσαμε να μην παραμείνουμε παθητικοί θεατές των όποιων εξελίξεων. Προσκαλέσαμε και προσκαλούμε ομιλητές για να μας φωτίσουν με την επιστημονική τους γνώση, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα, σε θέματα ιατρικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά, θεολογικά, οικονομικά. Ασχοληθήκαμε με την πνευματική, κοινωνική και οικονομική κρίση των θεσμών και των αξιών στον τόπο μας, με ποικίλα ιατρικά θέματα, με μουσική και θέατρο, με εθνικά στρατιωτικά θέματα και με τα ελληνοτουρκικά. Ήρθανε αγιορείτες μοναχοί και ηγουμένοι που μας μίλησαν για την όντως ζωή και την ελπίδα της Αναστάσεως. Συζητήσαμε για το προσφυγικό, για το σκοπιανό, για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, για τα ΜΜΕ, για τον αθλητισμό και τον μαραθώνιο, για το οδικό έγκλημα και την ασφάλεια στην οδήγηση. Όλα αυτά τα χρόνια τίμησαν με την παρουσία τους στη Σχολή Γονέων προσωπικότητες, ας αναφέρω από τους 630 τόσους ομιλητές, 10-15, όπως η Ευτυχία Νανάκου, ο Μάριος Πλωρίτης, η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, ο Χρήστος Γιαναράς, ο Στέλιος Ράμφος, η Μαρία Ρεζάν, η Νίγη Γουλανδρή, ο γιατρός ο Παναγιώτης Σπύρου, η Άννα Συνοδεινού, ο Φρέντι Γερμανός, ο Νέστορας Μάτσας, ο σεισμολόγος Βασίλης Παζάχος, ο Χρήστος Τσολάκης, ο Βασίλης Φίλιας, ο Θήμιος Καρακατσάνης και ο Χάρη Κλίν, η Γαλάτια Σουρέλη, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Μίμης Πλέσας, ο πρώην Υπουργός και Δημοσιογράφος Γιάννης Καψής, ο Τάκης Βουγιουκλάκης, ο Γιάννης Πανούσης και ο Λευτέρης Βεριβάκης, ο Βύρον Πολίδωρ, ο Στέλιος Παθεμελής, η Αρχηγή Στόλου Μαζαράκη Σενιάν και Λίτσας Δημήτριος, η Στρατηγή Φράγκος και Κωνσταράκος, η Μητροπολίτε Εδέσης κ. Ιωήλ, Σιατίστης κ. Παύλος, Πυραιός κ. Σεραφείμ, Αργολίδος κ. Νεκτάριος και Μεσογείας Νικόλαος, ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο Νίκος Λιγερός και τόσοι άλλοι. Είναι χαρά σήμερα να έχουμε τον κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, ο οποίος ήρθε πρώτη φορά στα 5 χρόνια της Σχολής Γονέων, το 1994. Σας έχουμε ετοιμάσει και την ομιλία την οποία έχετε κάνει τότε, σε ειδικό DVD, ψηφιοποιημένο, κύριε καθηγητά. Και δικαίως λοιπόν η Σχολή Γονέων καταξιώθηκε ως το άτυπο ανοιχτό πανεπιστήμιο της πόλης μας. Από την χοροδία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα κλείσουν την σημερινή βραδιά με 3 ή 4 τραγούδια πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, ήταν εξαιρετικά, παιδιά, αλλά το τραγούδι με την Αλεξάνδρεια νομίζω πρέπει να σας δεσμεύσουμε να έρθετε στο συνέδριο των 30 χρόνων το Μάρτιο, πρώτα Θεός, όπου θα έχουμε καλεσμένη την Μερόπη της Σπυροπούλου, η οποία έχει γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οπότε με το τραγούδι αυτό θα συγκινηθεί. Άρα η πρόσκληση ισχύει από τώρα για το συνέδριο. Να προσφέρουμε τον ανομιστικό τόμο στον κύριο Καραμούζα, στον ιδρυτή αυτού του σημαντικού πολιτιστικού συστήματος, με πολύ χαρά και αγάπη. Αγαπητέ Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε στις 29 Οκτωβρίου. Θα έχουμε τον αντινάβαρχο Βασίλειο Μαρτζούκο. Το θέμα της ομιλίας του θα είναι συγκριτικές ανάμεσα στις δύο κρίσεις, των ημείων και των Φόκλαντ. Καλό σας βράδυ.